με την αίσθηση ότι βρίσκομαι στο ιστορικότερο και αρχαιότερο σχολείο της πόλεως μας και μετά από ευχαριστίες προς τους διευθυντές και το διδακτικό προσωπικό με την παρουσία του Δημάρχου μας και άλλων δημοτικών συμβούλων τέλεσα, αγαπητά μου παιδιά, τον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς αυτό αποτελεί μακραίωνα παράδοση στο γένος μας και κατά τα 200 χρόνια περίπου από τη συστάσεως του ελληνικού μας κράτους. Και χαίρομαι γιατί ως Έλληνες έχουμε την δυνατότητα να ζούμε, να κινούμεθα και να ενεργούμε πάντοτε κάτω από την επίδραση της παραδόσεώς μας που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η βίωση των αρχών του γένους μας, της πίστεως προς τον Θεό και της αγάπης προς την πατρίδα για να δημιουργηθούν άνθρωποι, ενεργοί πολίτες οι οποίοι και θα ζουν και θα προσφέρουν ζωή στον τόπο αυτό που θα ακτινοβολεί αυτές τις αρχές και τις αξίες της παράδοσής μας. Και αυτή η παράδοση, καθώς και το Σύνταγμα μας ορίζει, επιβάλλει να υπάρχει αυτή η εθνικο-θρησκευτική κατάρτιση των παιδιών. Γι' αυτό και είμαστε εδώ, γιατί τέλος πάντων μέσα σε αυτό το συνονθήλευμα των λαών, μέσα σε αυτό το ανακάτεμα των ανθρώπων, θέλουμε κι εμείς να ξέρουμε τι είμαστε, πού ανήκουμε, γιατί ζούμε και γιατί ενεργούμε. Γιατί αυτό αν δεν το ξέρουμε, τότε κατά την παράδοσή μας θα είμαστε κάλαμος υπό ανέμου σαλευόμενος, δηλαδή καλάμια που τα κουνάει ο αέρας και τα πάει όφα, όπου θέλει δηλαδή εκείνος και ο καθένας. Αλλά αυτό δεν συγκροτεί κράτος. Αυτό δεν συγκροτεί οργανωμένο κράτος. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να συγκροτεί εκτός από αυτό. Και έτσι είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Δεν παρεμβαίνουμε στο έργο των αρμοδίων, γιατί αυτό ανήκει σε αυτούς. Παρεμβαίνουμε όμως στον τρόπο που οι αρμόδιοι θέλουν να εφαρμόζουν ό,τι επιβάλλεται στην παιδεία μας και τους λέμε στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν, που σημαίνει, μιας και δεν μπορείτε μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος που υπάρχει να κατανοείτε τα ελληνικά μας. Τι σημαίνει να σταθούμε καλά, να σταθούμε όχι με φόβο προς τους άλλους, αλλά με σεβασμό προς την παράδοσή μας. Να προσέχουμε τι
φας. Και έτσι να συγκροτηθεί το κράτος μας. Τα κείμενα τα οποία απετέλεσαν ευχές της Εκκλησίας είναι κείμενα της Αγίας Γραφής που έχει γραφτεί στα ελληνικά και αυτό αποτελεί παγκόσμια χριστιανική παράδοση και μέσα από αυτά μας μίλησαν οι πατέρες μας, ο Απόστολος Παύλος και ο Κύριος μας. Τι μας είπαν? Είμαστε παιδιά και θέλουμε να καταρτιστούμε. Πώς θα καταρτιστούμε? Αποκτώντας σοφία. Ποια σοφία? Την θύραθεν ή τη θεία? Και τις δυο απαντά. Και του τόπου και της πίστεως. Και τι θα κάνουμε? Εμείς ως σοφοί επιστήμονες θα παρεμβαίνουμε στη ζωή της χώρας μας και με αυτόν τον τρόπο, έστω κι αν είναι φτωχή και δεν διαθέτει οπλισμούς, θα προφυλάσσουμε τα πνευματικά μας σύνορα, τα οποία όταν χρειαστεί θα κάνουμε και θυσίες για να τα προασπίσουμε, αλλά και από την άλλη θα προασπίσουμε και τα σύνορα της χώρας που αποτελούν και πνευματικά μας σύνορα. Και σε αυτό δεν μπορεί κανείς να μας ψέξει. Δεν μπορεί κανείς να μας κατευθύνει. Δεν μπορεί κανείς, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται μέσα ή έξω, να μας πει τι θα κάνουμε. Εμείς αποφασίζουμε. Εμείς μετά το Θεό είμαστε ο κυρίαρχος λαός και γι' αυτό τουλάχιστον ας ελπίσω ότι ξέρουμε τι κάνουμε. Παιδιά, αρχίζει η χρονιά σας. Μην την αφήσετε να πάει ανεκμετάλλευτη. Πολλοί είναι εκείνοι που θα σας πούν, μην είσαι κορόιδο, μην κάθεσαι να κουραστείς, να διαβάζεις, να πειθαρχείς, να ακούς. Είσαι ελεύθερος πολίτης. Δεν είστε ελεύθεροι. Θα είστε ελεύθεροι όταν απελευθερωθείτε από εκείνα που σας δεσμεύουν χωρίς να τα ξέρετε. Γι' αυτό λοιπόν καθίστε κοντά στους δασκάλους σας. Σας αγαπούν. Είστε παιδιά τους όπως και δικά μας παιδιά. Σας θέλουν. Θέλουν να σας βλέπουν να είστε περήφανοι. Να είστε αρχοντικοί. Να είστε ευγενείς. Να είστε σοφοί. Να είστε αυτοί που πρέπει. Και καταβάλουν προσπάθειες γιατί δεν τους προσέχει το κράτος μας όπως πρέπει να τους προσέξει, όπως δεν προσέχει δυστυχώς στις ημέρες μας και κανέναν από εκείνους τους κρατικούς και δημόσιους λειτουργούς. Αλλά αυτοί μετά τους γονείς σας, οι δάσκαλοι σας, είναι οι πατέρες σας. Οι παλιοί μαθητές, όταν βλέπαμε τους δασκάλους μας και σεβασμό τους δείχναμε και το χέρι τους φιλούσαμε, γιατί από αυτά τα χέρια βγαίναμε και αισθανόμαστε την ευεργεσία τους και τη δική μας την ευγνωμοσύνη. Έτσι σας θέλουμε, Ελληνόπουλα γνήσια, παιδιά του Θεού και της Ελλάδας, να μην τρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, αλλά να καμαρώνουμε και να είμαστε περήφανοι. Είπα πως είναι εδώ ο Δήμαρχός μας και άλλοι σύμβουλοι δημοτικοί, όλοι εν ενή στόματι και μια καρδία φροντίζουν για τα σχολεία σας και αγωνιζόμαστε μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Μέσα από την ανέχεια να μην σας λείψει τίποτα. Εσείς
αγωνιστείτε. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Να σας χαιρόμαστε, να σας καμαρώνουμε και να σας αξιώσει ο Θεός ό,τι καλύτερο μπορεί να αποκτήσετε, να το αποκτήσετε. Ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησούς και ο Θεός. Ευχών Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.